Δοξάζουμε και ευλογούμε το όνομα του Αγίου Θεού μας. Σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, γιατί μας αξίωσε και σήμερα, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, να συναχθούμε στη λειτουργία της Ευχαριστίας του. Να ευχαριστήσουμε τον Γεννηθέντα Κύριό μας για όσα εργάζεται για μας και για τη σωτηρία μας, αλλά ταυτόχρονα και να τιμήσουμε το πρόσωπο της υπεραρχίας Θεοτόκου, αφού συνηθίζεται πάντοτε μέσα στη λειτουργική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, μετά από τα μεγάλα γεγονότα που οι πιστοί εορτάζουν την δεύτερη ημέρα αυτών των γεγονότων, να εκτελούνται συνάξεις προς τιμήν εκείνων των προσώπων τα οποία διαδραμάτισαν καθοριστικότατο ρόλο στα μυστήρια του Θεού της αυτά τα γεγονότα τα οποία εορτάζουν. Και όπως όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, τον καθοριστικότατο ρόλο στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, στο μυστήριο της Σαρκώσεως του Θεού Λόγου, διαδραμάτισε η Υπεραγία Θεοτόκους, αφού εκείνη υπήρξε που προσέφερε την ανθρώπινη φύση στον Χριστό, στον ίδιο τον Θεό, ώστε εκείνος να σαρκωθεί, να γίνει άνθρωπος. Γι' αυτό τιμάμε την Υπεραγία Θεοτόκου. Εξαιτίας του ρόλου τον οποίο διαδραμάτισε στο μυστήριο της σωτηρίας μας. Δεν τη θεωρούμε ως μια γυναικεία θεότητα για να υπερτονίσουμε τη γυναικεία φύση ή για να την θεωρήσουμε ισότιμη με την ανδρική φύση, άλλωστε κάτι τέτοιο είναι δεδομένο μέσα στη ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας, αλλά την τιμούμε, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, γιατί είναι η μητέρα των ζώντων, η μητέρα όλων των ανθρώπων, γιατί είναι εκείνη εκ της οποίας προήλθε ο Υιός του Θεού και έλαβε την ανθρώπινη φύση. Όπως πολύ όμορφα στο σύνολο της πίστης, κάθε φορά όλοι μαζί ομολογούμε ότι ο Θεός που πιστεύουμε έγινε άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Η Υπεραγία Θεοτόκος θυμάται από τους πιστούς εξαιτίας αυτής της διακονίας την οποία ανέλαβε στο μυστήριο της Σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Και η σημερινή ορτή είναι η αρχαιότερη σύμφωνα με την παράδοση προς την τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και είναι αρχαιότερη γιατί μας παραδίδει και μας προβάλλει αυτόν τον λόγο τον ίδιο για τον οποίο τιμάται η Υπεραγία Θεοτόκος από τους πιστούς μέσα στην Εκκλησία και τον οποίο μόλις εξηγήσαμε. Όμως ταυτόχρονα κατά την σημερινή ημέρα ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο την περιγραφή την οποία ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος μας έκανε αφενός για την φυγή στην Αίγυπτο του δικαίου Ιωσήφ μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκου και στη συνέχεια την επιστροφή τους στη Ναζαρέτ όπου αποφάσισαν να κατοικήσουν. Και ακούσαμε μεταξύ άλλων ότι ο Ηρώδης βλέποντας ότι οι μάγοι τον ξεγέλασαν γιατί τους είχε πει ως γνωστόν να πάτε να προσκυνήσετε το παιδί και να γυρίσετε να μου πείτε πού είναι αυτό το παιδί για να πάω και εγώ να το προσκυνήσω. Ενώ στην πραγματικότητα ο Ηρώδης εκείνο που ήθελε ήταν να αφαιρέσει τη ζωή του νεογέννητου του Χριστού, επειδή είχε ακούσει ότι γεννιέται ένα βασιλιά και φοβόταν για το επίγειο βασίλειο του, δεν είχε καταλάβει ότι άλλου τύπου και άλλη ποιότητα είναι η βασιλεία του Θεού, την οποία ο Χριστός έφερε στον κόσμο. Γυρίζοντας λοιπόν ο Ιωσήφ, άκουσε ότι ο Ηρώδης σκότωσε όλα τα παιδιά από διετούς και κατωτέρου, τα οποία υπήρχαν στον τόπο εκείνο τον οποίο πίστευε ο Ηρώδης ότι επρόκειτο να γεννηθεί ο νέος βασιλέας. Και από τον φόβο του οδήγησε αυτά τα παιδιά στη σφαγή. Πόσο προμένει συνείδηση, πόσο περιμένει καρδιά που ενέχει ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει τόση δύναμη και τόση εξουσία στα χέρια του, όπως ένας βασιλιάς, αυτό υπήρξε ο Ηρώδης, που όμως στην πραγματικότητα μοιάζει να είναι τόσο αδύναμος, τόσο ανασφαλής
σε αυτή την εξουσία την οποία κατέχει, ώστε να φοβάται ότι την εξουσία του μπορεί να την αρπάξει ένα μικρό βρέφος, ένα μικρό παιδί. Βλέπετε, εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε ποιοι είμαστε, ούτε τι ακριβώς έχουμε. Αλλά πιστεύουμε ότι τα πάντα εξαρτώνται από εμάς τους ίδιους και επειδή είμαστε γεμάτοι ανασφάλειες και γεμάτοι εσωτερικές ανησυχίες, δεν μπορούμε τίποτα να χάνουμε από αυτό το οποίο έχουμε και το οποίο η πρόνοια του Θεού μας έχει προσφέρει. Γιατί πρέπει να πιστεύουμε ότι ό,τι έχουμε και ό,τι είμαστε δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε εμάς ή στις δικές μας δυνάμεις, αλλά οφείλεται πρωτίστως στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού. Δώρα είναι τα πάντα μέσα στη δημιουργία του, δώρα του Θεού σε εμάς, και εμείς καλούμαστε να αξιοποιήσουμε αυτά τα δώρα, προσφέροντας τον τόπο της εργασίας μας, τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας, αλλά πάντοτε να έχουμε συνείδηση ότι ο Θεός είναι ο πλουσιοπάροχος χορηγός σε όλους μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αυτή τη συνείδηση είχαν. Και γι' αυτό μπορούσαν να βρίσκονται σε ισορροπία εσωτερική. Να γνωρίζουν ποιοι είναι, να γνωρίζουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και το περισσότερο το οποίο προωθούσαν να το εναποθέτουν ως ελπίδα και μάλιστα βεβαία ελπίδα στον ίδιο τον Θεό, γνωρίζοντας ότι εξ αυτού του Θεού προέρχονται τα πάντα. Όπως ακούσαμε πριν από λίγο στην τελευταία ευχή της Θείας Λειτουργίας, την οποία ανέμωσε και ευχήθηκε μέρους όλων μας ο Άγιος Πρωτοσύγγελος. Πάντα όλημα τέλειον και πάσα δώσεις αγαθή, άνοθανιστή, έρχεται από τον ουρανό, από τα άνω, καταβαίνον εκ του Πατρός των Φώτων. Ο Πατήρ των Φώτων, ο Θεός Πατέρας, είναι ο πλουσιοπάροχος χορηγός. Αυτός είναι που μας χορήγησε τον ίδιο του τον Υιό, τον ίδιο του τον εαυτό στην πραγματικότητα. Η θεότητα ενώνεται με την ανθρωπότητα, ο Θεός γίνεται ένα με τον άνθρωπο, προκειμένου να δώσει στον άνθρωπο την δυνατότητα της θέωσης, της κοινωνίας του με τον Θεό. Εκείνος είναι που εργάζεται τα πάντα για τη δική μας τη σωτηρία. Ας παρακαλούμε λοιπόν πάντοτε το γεννηθέντα Κύριό μας. Και ας έχουμε πάντοτε την ατύπητη πρεσβεία της υπεραρχίας Θεοτόκου, επιζητώντας την χάρη της, την ευλογία της, ώστε να παραμένουμε και εμείς στη ζωή μας συνεπείς στο θέλημα του Θεού, συνεπείς στη δική του την αγάπη, συνεπείς σε όλα μας όσα Εκείνος επαγγέλλεται για τη δική μας σωτηρία. Και μακάρι να μας αξιώνει πάντοτε η αγάπη του, να χαιρόμαστε ο ένας την παρουσία του άλλου μέσα στην Εκκλησία του, να χαιρόμαστε ο ένας μαζί με τον άλλο όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα της πίστεως μας, τα γεγονότα τα οποία απλόχερα η αγάπη του Θεού προσφέρει προς όλους μας. Θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου ότι για πρώτη φορά ευρίσκομαι σε αυτήν την ευλογημένη ορία της Ιεράς της Μητροπόλεως, την Ανάληψη του Χριστού, στην οποία διακονούν καλοί και ευλογημένοι πατέρες, καλυφωνότατοι Άγιοι Ιερουσάλιμες, που μας έψαναν σήμερα τόσο όμορφα, αλλά και με πολύ ωραίο ρυθμό, σύμφωνο με την παράδοση της ψαλτικής μας τέχνης, αλλά και ευλογημένοι ενωρίτες, που όλοι σας είχε πιο προεξάρχοντα σε αυτή την πνευματική μας οικογένεια, σας οικογένεια, τον καλό μας συνεργάτη στην Ιερά μας Μητρόπολη. Τον δεύτερο εκ των δύο βραχιών που στηρίζουν πάντοτε μαζί με τους άλλους πατέρες, τον Μητροπολίτη του Εύρου, ο πρώτος είναι ο Αγίος Πρωτοσύγκελος, ο πατήρ Άκωβος, ο δεύτερος, ο προϊστάμενος της Ενωρίας και εκλεκτός αδελφός της Υπουργός, ο πατήρ Φώτιος, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ο οποίος με πολύ αγάπη, μεταφέροντας και την παράκληση του Αγίου Πατέρα της Ενωρίας, με προσεκάλεσε σήμερα εδώ να έρθω στον Ιεράς
εκκλησία σύναξή τη αυτή την ημέρα. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερως. Τον ευχαριστώ γιατί προθυμότατα ανταποκρίνεται σε κάθε τι που ο Επίσκοπος επιθυμεί να το αναθέσει, όπως τελευταία ανέλαβε τη διεύθυνση του Χαρισίδιου Ρωμανίου, στο οποίο πάντοτε σύμφωνα με το καταστατικό του Προεδρεύει ο Μητροπολίτης, και ο Πατριφώτιος προθυμότατα, παρά τα τόσα καθήκοντα που έχει και στην Μητρόπολη, αλλά και στην Ενωρία και όπου αλλού τον θέσει η αγάπη του Επισκόπου, προθυμότατα ανταποκρίθηκε και ανέλαβε και αυτό το φορτίο, γιατί γνωρίζει ότι πάντοτε ό,τι μας αναφέρει ο Θεός για τον Επισκόπο μέσα στην Εκκλησία αποτελεί ευλογία, όσο δύσκολο και αν είναι, γιατί φέρνει ευλογία εξαιτίας αυτής της υπακοής την οποία όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε στο θέλημα του Θεού. Στο πρόσωπο λοιπόν του Πατρός Φωτίου ευχαριστώ όλους σας και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλους και όλες που εργάζονται προθυμότατα στις διάφορες διαμονές του Ιερού Ναού και εύχομαι η γέννηση του Χριστού να προσφέρει σε όλους σας όλα τα καλά και να χαρίσει σε όλους μας ένα καλό και ευλογημένο νέο έτος της Χριστότητος Κυρίου.
13 Μαΐου 1913. Σας ευχαριστώ για την ευλογία. Κυρίου Δεϊθώμε, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς και αφού Θεία χάρισε την ανθρωπία, πάντοτε νυχιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.